Σήμερα θα δούμε ένα special Transformer. Δεν είναι βασισμένο σε κάποιο χαρακτήρα, αλλά είναι βασισμένο στο κινέζικο μαχητικό αεροπλάνο J-35. Δηλαδή έχουμε ένα ρομπότ που μεταμορφώνεται σε αυτό το αεροπλάνο. Φοβερή μηχανική, εξαιρετικές λεπτομέρειες, θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αυτό εδώ είναι το κουτί, πολύ μεγάλο είναι. Είναι για ηλικίες από 15 χρονών και πάνω. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο artwork της ρομπότ μορφής ακριβώς εδώ. Η εταιρεία λέγεται Touch Toys και η πάνω πλευρά του κουτιού είναι αυτή εδώ. Κάτω πλευρά τα πλάγια. Και στην πίσω πλευρά θα το δούμε και στις δύο μορφές. Αυτά με το κουτί και πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα εγγύησης. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε Transformers φιγούρα. Έρχεται με την συλλεκτική κάρτα. Και τέλος έρχεται με τις οδηγίες, οι οποίες, παιδιά, είναι ένα κανονικό βιβλίο. Στα δείχνει όλα με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, έχρωμες οδηγίες και μάλιστα έχει και τις οδηγίες και στα αγγλικά. Κάτι που δεν βλέπουμε συχνά σε οδηγίες. Και δείχνει και την αντίστροφη μεταμόρφωση. Και εδώ θα δούμε μια πολύ ωραία φωτογραφία της φιγούρας. Και εδώ ξεκινάει η αντίστροφη μεταμόρφωση. Πάρα πολλές σελίδες, παιδιά. Η φιγούρα έχει περίπλοκη μεταμόρφωση. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά. Η παρουσίαση θα είναι μεγάλη. Και θα πασάρω τώρα το μικρόφωνο στον Στέφανο για να σας δείξει τη φιγούρα. Χαίρετε, παιδές. Εδώ έχουμε το J35. Το βλέπετε. Σας ξεκινάω από εδώ για να σας δείξω μια ιδιότητα που δεν το δείχνουν. Ναι. Έχει δυνατότητα να διπλώσει και τα φτερά όταν είναι πάνω στο αεροπλανοφόρο. Και φυσικά τα κατεβάζουμε. Βλέπετε, ανοίγει και το πιλωτήριο. Βλέπετε τις λεπτομέρειες. Πάρα πολύ ωραίες. Γενικά βλέπετε το αεροπλάνο πόσο καλά είναι όλα κουμπωμένα. Δείτε και εδώ μια φωτογραφία του αληθινού, όσες έχουν διαρρεύσει, γιατί όπως ξέρουμε οι Κινέζοι είναι πολύ μυστικοπαθείς. Βλέπετε ότι τα κομμάτια του ρομπότ είναι όλα κρυμμένα, μόνο άμα δείτε εδώ μέσα φαίνεται το κεφάλι του ρομπότ. Κατά τα άλλα δεν βλέπεις κάτι άλλο από ρομπότ. Οι προφητείρες πίσω. Σου έχουν δώσει ακόμα και αυτό εδώ, το οποίο είναι η ράβδος όταν κατεβαίνει στο αεροπλανοφόρο που σκαλώνει στο καλώδιο για να σταματήσει. Το έχουν δώσει και αυτό το κομμάτι. Και είναι από diecast και η φιγούρα έχει αρκετό diecast. Εδώ οι ρόδες είναι από diecast, εδώ βλέπουμε κάποια κομμάτια diecast. Την μπροστινή τη ρόδα βλέπουμε εδώ το πιστόνι που είναι από diecast. Είναι πάρα πολύ ωραία μελετημένο. Επίσης, αν ανοίξουμε εδώ κάτω, θα δούμε κάποιους πυράβλους. Το αεροπλάνο αυτό είναι stealth, που σημαίνει ότι η πύραυλη είναι ενσωματωμένη μέσα. Φυσικά σε βάζει, σου δίνει κάποιες τρύπες που μπορείς να βάλεις κάποιους εξωτερικούς πυράβλους. Θα τους δούμε μετά όταν πάμε στο θέμα με τη βάση του. Αλλά αρχικά το βλέπετε πώς είναι. Υπέροχο.
ας αφήσω λίγο τη βάση στην άκρη και να δούμε λίγο μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μία Deluxe Class φιγούρα, τον Gigawatt, δίπλα σε μία Leader Class φιγούρα, το Siege Shockwave. Βλέπετε διαφορά μεγέθους. Και τέλος δίπλα στον Masterpiece Movie Barricade. Νομίζω ότι η κλίμακα δεν είναι τόσο σωστή για Masterpiece ό,τι αφορά στην αεροσκάφος μορφή. Θεωρώ ότι ο Barricade πρέπει να είναι λίγο πιο κοντός μπροστά στο αεροπλάνο. Λοιπόν, φέρνουμε μέσα τη βάση. Να σας δείξω και τη χρήση της. Εδώ βλέπουμε την πλάκα που έχει το όνομα του χαρακτήρα. Βλέπετε ωραίες λεπτομέρειες. Μπορείτε, άμα θέλετε, φυσικά να τον βάλετε έτσι εδώ πάνω ή αν γυρίσουμε ανάποδα, βλέπουμε έχουμε και τις ρουκέτες, τις βόμβες μάλλον. Ξεκουμπώνεται αυτό εδώ το κομμάτι, γυρίζει, βλέπετε ότι έχει ratchet joint. Κατεβαίνει και αυτό εδώ και θα έρθει να κουμπώσει εδώ. Και αυτό πάει προς τα πίσω. Αυτά τα κομμάτια έχει δυνατότητα να ξεκουμπώσουν. Κουμπώνουν εδώ πέρα και γυρνάνε και κουμπώνει στο κέντρο. Και έχουμε μια πολύ ωραία βάση με τοποθετημένες τις ρουκέτες επάνω. Και παίρνουμε το αεροσκάφος, κλείνουμε την μπροστινή ρόδα, κλείνουμε και τα καπάκια. Η πίσω πρέπει να τραβήξουμε, να τη γυρίσουμε 180 μοίρες και να το κατεβάσουμε εδώ στο κενό και κλείνουμε αυτά τα καπάκια. Και βλέπετε πόσο ωραίο φαίνεται. Και για να τοποθετήσουμε πάνω στη βάση, αυτή εδώ η προεξοχή θα έρθει να μπει εδώ πέρα και αυτό εδώ θα έρθει να κουμπώσει εδώ. Και είναι κάπως έτσι. Ακόμα και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο display. Και έχουμε κίνηση, άρθρωση πάνω κάτω και έχουμε και άρθρωση εδώ πέρα. Δηλαδή σε αυτό εδώ το κομμάτι που γυρίζει δεξιά-αριστερά, οπότε μπορούμε να το ποζάρουμε πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά, άμα θέλουμε, μπορούμε να τοποθετήσουμε και τους πυράβλους. Δεν θα τους βάλω τώρα όλους, θα σας βάλω μόνο τον ένα για να δείτε πως φαίνεται και με τον πύραυλο επάνω. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε σε ρομπότ μορφή.
We'll be right back.
και εδώ τον έχουμε στη ρομπότ μορφή. Όπως είδατε, η μεταμόρφωση είναι αρκετά περίπλοκη, μπορώ να πω, αλλά το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Ας δούμε λίγο και το κεφάλι του. Επίσης το κεφάλι έχει LED. Ο μεγάλος ο πύραυλος μπροστά είναι μαγνήτης. Αν το κάνουμε μια φορά, βλέπουμε ένα συνεχόμενο μπλε. Δεύτερη φορά είναι σαν να αναβοσβήνει. Τρίτη φορά είναι κόκκινο. Και μετά σβήνει. Βλέπετε και τις λεπτομέρειες στο ρομπότ. Τώρα ό,τι αφορά την άρθρωση, το κεφάλι περιστρέφεται δεξιά-αριστερά, έχει μια κίνηση επίσης δεξιά-αριστερά, προς τα πάνω δεν κοιτάει καθόλου, προς τα κάτω κοιτάει ελάχιστα. Το χέρι, αν πάμε αυτό το πίσω, ανεβαίνει μέχρι εδώ. Μπορεί να περιστραφεί πλήρως και ακούω τώρα είναι ratchet joint. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα. Διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα. Έχουμε περιστροφή στο χέρι. Και τα δάχτυλα όλα κινούνται ανεξάρτητα. Ο αντίχειρας έχει μια σφαιρική άρθρωση στη βάση και άλλα δύο σημεία λυγίσματος. Τα υπόλοιπα δάχτυλα έχουν τρία σημεία λυγίσματος. Έχουμε περιστροφή στη μέση, όχι πολύ. Το πόδι πάει ως εδώ. Μπροστά, πίσω ως εδώ, πλάγια μέχρι πάνω. Έχουμε λύγισμα στο γόνατο και βλέπετε πως δουλεύει και ο μηχανισμός. Το πόδι πάει προς τα κάτω. Βλέπετε και το μηχανισμό εδώ πέρα. Πάνω πάει ελάχιστα. Και έχουμε ένα καλό σπάσιμο αστραγάλου. Περιστροφή δεν έχουμε, αλλά έχουμε περιστροφή εδώ ψηλά. Έχει καλή άρθρωση για το μέγεθός του. Επίσης το όπλο του μπορούμε να το μεταμορφώσουμε και αυτό. Αυτό έρχεται εδώ μπροστά. Αυτά κατεβαίνουν προς τα κάτω. Ανοίγουμε αυτό τέρμα και γυρίζουμε και τις βόμβες, τους πύραυλους. Όλο αυτό τώρα θα έρθει αυτό εδώ θα πρέπει να μπει εκεί μέσα. Το πιέζουμε να είναι όλα στη θέση τους και αυτά τα κατεβάζουμε ελαφρώς προς τα κάτω. Και παίρνουμε το χέρι, ας ανοίξουμε τον αντίχειρα, ανοίγουμε τα δάχτυλα. Δεν έχει κάποιο peg για να το ασφαλίσει, απλά περνάμε τα δάχτυλα και κλείνουμε τη γροθιά και το πιάνει αρκετά ασφαλή. Και φυσικά, μα θέλουμε, μπορούμε να φέρουμε τη βάση του. Σηκώνουμε αυτό εδώ
και θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Και μπορούμε να τον δώσουμε πολύ ωραίες εναέριες πόζες. Πάμε να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Fan Stories G1 Warpath και δίπλα στον Leader Class Kingdom Optimus Prime. Και τέλος δίπλα στον Unique Toys The Last Night Optimus Prime και δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee. Τώρα για κλίμακα δεν ξέρω, μια και τις εταιρείες είναι δικός τους χαρακτήρας. Προσωπικά εγώ τον συγκεκριμένο θα τον βάλω για Movie Starscream. Τελικά συμπεράσματα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Πολύ ποιοτική, ακόμα και το πλαστικό του έχει πάρα πολύ diecast. Το αεροπλάνο είναι όντως αεροπλάνο, θεωρείς ότι μπορεί να πετάξει, δεν βλέπεις σημεία ρομπότ, είναι όλα πάρα πολύ καλά κρυμμένα. Οι ιδιότητες και οι λειτουργίες που έχει μου άρεσαν πάρα πολύ και το ρομπότ είναι επίσης ωραίος. Είναι λίγο περίεργο το κεφάλι του, εμένα δεν με χαλάει προσωπικά. Σαν σώμα όμως θεωρώ ότι θα ήταν ένας πολύ ωραίος movie Starscream ο συγκεκριμένος και γι' αυτό τον πήρα για να τον βάλω στη συλλογή μου σαν Starscream. Οι ιδιότητες με τα LED είναι ωραίες, το τόξο του επίσης είναι πολύ ωραίο. Γενικά είναι μια πολύ ωραία φιγούρα που αξίζει να την έχετε στη συλλογή σας. Αν και είναι νέα εταιρεία, μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά έτσι όπως θα έχει κάνει. Στάθη. Και εμένα μου άρεσε αρκετά αυτή η φιγούρα. Έχει σούπερ περίπλοκη μεταμόρφωση. Εγώ δεν θα είχα την υπομονή για να κάτσω να μεταμορφώσω αυτή τη φιγούρα. Θα τον πετούσα στον τοίχο και θα πήγαινα σε ένα ψυχίατρο. Μου άρεσε αρκετά η αεροπλάνο μορφή. Πολύ καθαρή, πολύ diecast, ποιοτικό πλαστικό. Τώρα τα μούτρα του δεν μου άρεσαν πολύ. Θα προτιμούσα να είχε κανονικά μούτρα, χωρίς visor δηλαδή. Αλλά το γενικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Αν το βλέπατε παιδιά από κοντά, θα βλέπατε ότι είναι μια πολύ ποιοτική φιγούρα. Η άρθρωση είναι καλή, θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη σε κάποια σημεία, αλλά μπορείτε να του δώσετε ωραίες δυναμικές πόζες. Και εγώ πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά της. Αυτό ήταν το review μας του Touch Toys Carefree J35C. Στηρίξτε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μια εγγραφή. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια χαρά!